το πόσο ονειρευόμαστε αύριο την Ξάνθη, πόσο ονειρευόμαστε αύριο τη Σταυρούπολη, πόσο ονειρευόμαστε αύριο στα χωριά μας, πόσο ονειρευόμαστε το Δήμο. Δεν είναι τίποτα άλλο το πρόγραμμα της επόμενης περίοδου και αυτό που έχουμε γράψει. Και έχουμε ένα σχέδιο μπροστά σας, το βλέπετε, με αρκετά bullets θα έλεγα, το οποίο πολλοί θα αναρωτηθείτε αν είναι και μεγάλο. Πιστέψτε με, και μεγάλο είναι, αλλά και απαραίτητο είναι για την επόμενη δεκαετία. Αλλά πάνω απ' όλα είναι αυτά τα οποία έχει ανάγκη η πόλη και τα θέλουμε να γίνουν όχι αύριο, έπρεπε να έχουν γίνει χθες. Όσοι με ξέρετε, μπορείτε να μου μεταλογίσετε πράγματα, μπορείτε να μου πείτε αρκετά, αν θέλετε, ο καθένας δικά του. Είμαι όμως ένας άνθρωπος που δεν είμαι μαθημένος στα ψέματα. Την ίδια αγωνία είχα και όταν κάναμε το 2014-2015 το επιχειρησιακό πρόγραμμα για το Δήμο της Ξάνθης. Πάλι είχε βγει το καλύτερο επιχειρησιακό στον την Ελλάδα. Θυμάστε τότε. Το επιχειρησιακό το δούλεψαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου και τους άγοντες τότε. Και μας λέγανε ότι από την Κεντρική Ένωση στην Ελλάδα που παρουσιάσαμε κάτω είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ φιλόδοξο και είναι δύσκολο να καταφέρουμε. Η άποψή μου ήταν ότι ναι, αυτά χρειαζόμαστε και όσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε, οφείλουμε να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε. Θα μου πείτε γιατί είναι δίπλα στον πρώην Δήμαρχο αυτή η συγκεκριμένη άποψη. Θα σας πω ότι εδώ και δύο χρόνια αγωνιζόμαστε και με άλλους συνεργάτες μου, κάποιοι είναι σήμερα εδώ, δεν τους καλέσαμε όλους, προκειμένου να ακούσουμε, προκειμένου να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα θέλω και τα πρέπει της κοινωνίας του κόσμου, να τα καταγράψουμε, να βρούμε πιθανές λύσεις οι οποίες υπάρχουν και να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να ανταποκρίνεται, αυτό το οποίο θα σας παρουσιάσουμε σε λίγο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στην πρόκριση της επόμενης δημοτικής περίοδου και αναφέρομαι στο 2024, μια και από το 2024 τον Ιανουάριο ξεκινάει η επόμενη δημοτική περίοδο. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα μετέχνιο. Κλείνουμε στην ουσία μία περίοδο περίπου 4 ετών, μία περίοδο η οποία πλησιάζει προς το τέλος της και ταυτόχρονα βρισκόμαστε και στην αρχή μιας καινούργιας δημοτικής περίοδου, μια καινούργιας αυτοδιοικητικής περίοδου της επόμενης πενταετίας. Μέσα σε αυτό το τεράστιο κενό αυτής της τετραετίας, όλοι βλέπαμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και εσείς φαντάζομαι και ως εκπρόσωποι της κοινωνίας, βλέπαμε και ακούγαμε πού πάει η πόλη, ακούγαμε τι μουρμούριζε ο κόσμος, εσείς βέβαια τα καταγράφατε κιόλα, εμείς τα διαβάζαμε, τα εισπράταμε, ακούγαμε τι ήθελε αυτός ο κόσμος, τι έγινε και τι δεν έγινε από αυτά που έπρεπε να γίνουν. Προσωπικά, να σας πω ότι αράδιαζα πάρα πολλές σκέψεις στο μυαλό μου. Αράδιαζα σκέψεις, εικόνες, ιδέες, αράδιαζα επιθυμίες συμπολιτών μας, αλλά ταυτόχρονα αράδιαζα και πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν την επόμενη μέρα, θα ήταν αρμόδια, να συνοψίσουν την ουσία όλων αυτών των ακουσμάτων που είχαμε, την ουσία των κοινωνικών και αυτοδιοικητικών, όπως λέμε, δεδομένων. Η αλήθεια είναι ότι οι δημοτικές εκλογές, οι βουλευτικές εκλογές που προηγήθηκαν, όλες οι παραδράσεις πήγαν λίγο πίσω στους σχεδιασμούς και στο στρατηγικό πρόγραμμα που είχαν. Περιμέναμε πρώτα να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση στην χώρα και βέβαια πολύ κοντά ακολουθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό που λέμε δηλαδή ότι
ο τόπος μας και πώς θα κυβερνηθεί την επόμενη μέρα, τι πρόγραμμα έχει, τι θέλουμε για την πόλη, τι ακούμε από τους πολίτες. Η αλήθεια είναι ότι άρχισε να μπαίνει το καλοκαίρι, αν θυμάστε καλά την προηγούμενη φορά, εκλογές είχαμε αυτό το διάστημα. Σήμερα έχουμε και το Μπαϊράμι. Να ευχηθούμε και στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους χρόνια πολλά για αυτή τη μεγάλη θρησκευτική τους γιορτή. Και να πάμε λίγο να συσκεφτούμε. Βλέπω ότι είναι όλα τα μέσα από τα πολιτικά της κράτης και άρα οφείλω να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την παρουσία σας εδώ. Να συσκεφτούμε λίγο και να ξεκινήσω από την κυρία. Λίγο πιο δυνατά, δήμαρχε, δεν με ακούγεσαι καλά, ευχαριστούμε. Βοηθήσει και θα φέρω το κόσμο που θα ενημερώσει το ευρύ κοινό. Μπορούμε να μιλήσουμε και να βοηθήσουμε ψηφιακά τους ηλικιωμένους σε κάποια της Ξάνθης, να τους ενημερώσουμε πώς μπορούν να λειτουργήσουν, πώς μπορούν να μπουν, να κατεβάσουν κάποια προγράμματα, να κάνουν κάποιες πληρωμές με ασφάλεια, ώστε να μην φωνάζουν και συνέχεια γκρινιάζουν στα παιδιά, στα εγγόνια, ελάτε, να είναι αυτόνομοι όσοι μπορούμε. Πιστεύω πολύ στους αθλητικούς συλλόγους μπορούν να κάνουν πολύ παράπονα από τους συλλόγους. Θεωρούν ότι δεν έχουν τη βοήθεια που αρμόζει, είτε σε χρήματα που πονάει εκεί πέρα, είτε ακόμα και σε ηθική υποστήριξη. Νομίζω ότι αν θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους μεγάλους συλλόγους... Επαναλαμβάνω το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι ένα κομμάτι για το οποίο θα μπορούσα να σας ζαλίσω και θα μπορούσα να σας πω λέξεις που θα είναι λίγο δύσκολες, που δεν θα τις καταλάβετε και να ξεφύγω έτσι από όλο αυτό. Ας το συζητήσουμε λίγο πιο απλά. Ζούμε στο έτος 2023. Το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Hong Kong ζούνε στο έτος 2023. Τεχνολογικά. Μιλάω για τεχνολογία, έτσι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, βασικά, ας σας κάνω καλύτερα μία ερώτηση. Ποια πόλη της Ελλάδος έχει το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικά? Να συμφωνήσουμε όλοι. Τα Τρίκαλα. Να συμφωνήσουμε όλοι στα Τρίκαλα. Σε ποιο έτος νομίζετε ότι βρίσκονται τα Τρίκαλα? Τώρα έχουμε 2023. Το Λονδίνο είναι στο 2023. Η Νέα Υόρκη είναι στο 2023. Τα Τρίκαλα πού νομίζετε ότι είναι? Και κάνω αυτή την ερώτηση για να το αντιπαραβάλουμε στη συνέχεια με το πού βρίσκεται η Ξάνθη. Εγώ να σας πω, επειδή είναι ο τομέας μου η τεχνολογία, εν πάση περιπτώσει, ότι ακόμα και τα Τρίκαλα δεν βρίσκονται στο 23. Ακόμα και τα Τρίκαλα που εμείς τα έχουμε ψηλά στο μυαλό μας, εγώ θα το τοποθετούσα στο 2018. Το μόλις θα έλεγα το 19. 18. Ναι. Είναι προσωπική εκτίμηση, δεν υπάρχει έτσι θεωρία γι' αυτό. Πού βρίσκεται η Ξάνθη? Εγώ έχω γραμμένο ένα νούμερο εδώ πέρα. Εσείς που λέτε ότι βρίσκεται? Το 10. Το 4. Σε ποια χρονιά? Είναι δική σας? Όχι, όχι, όχι. Προσωπικά η αίσθησή σας. Ποια σας αίσθηση είναι αυτή για το... Ναι, οκ. Το 23 βρίσκεται. Υπάρχει κάποια έρευνα για αυτό? Τεχνολογικά. Πείτε λοιπόν που εσείς τώρα, που πάσχει, που... Εγώ θεωρώ ότι η πόλη βρίσκεται αρκετά πίσω, βρίσκεται για μένα γύρω στο 2005. Τεχνολογικά. Είναι πάρα πολλοί οι τομείς που επιδέχονται επιδιόρθωσης και αλλαγής και ανανέωσης και είναι ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της παράταξης. Όλα αυτά πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, πρέπει να στοχεύσουμε σε όλα αυτά τα οποία έρχονται. Και αυτά, πιστέψτε με, είναι και αναγκαία και πάρα πολύ ζωτικά. Σήμερα πρέπει να κοιτάξουμε επίσης και ποιος θα είναι ο καπετάνιος και με ποιους συνεργάτες θα μπορούν όλοι μαζί να οδηγήσουν αυτό το καράβι που λέγεται Δήμος Ξάνθης σε ήρεμα νερά, στην ανάπτυξη ή να το οδηγήσουν σε νέες μεγάλες περιπέτειες. Και μια και τελειώσαμε λίγο με τις δημοτικές μας εκλογές, έχω να πω και κάτι παραπάνω. Επιτρέψτε μου να το πω. Σήμερα ο κόσμος δεν κοιτάει αριστερά, δεξιά. Το είδαμε εν μέρη και στις βουλευτικές εκλογές με το πώς εκφράστηκε ο κόσμος.
Σήμερα ο κόσμος επιλέγει περισσότερο αξιοπιστία. Ο κόσμος πλέον σήμερα δεν θέλει ούτε μαθητευόμενους μάγους, ούτε νεοφώτιστους σωτήρες. Η Ξάνθη αυτό που θέλει είναι προκοπή. Η Ξάνθη αυτό που ζητάει σήμερα είναι ένα restart και πολλά 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 level up. Ερχόμαστε σήμερα λοιπόν να δώσουμε αυτό το μήνυμα στους συμπολίτες μας, στους Ξανθιώτες. Ερχόμαστε να τους πούμε ότι το μήνυμα που τους δίνουμε είναι το μήνυμα της συνέπειας, είναι το μήνυμα της σταθερότητας, το μήνυμα της εντιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανάπτυξης. Και βέβαια, πώς θα τους το περάσουμε αυτό το μήνυμα? Μια παράταξη, μια δημοτική παράταξη. Ποια είναι αυτή η δημοτική παράταξη? Τολμώ να πω ότι ο σχεδιασμός Δήμος Πρότυπο ίσως σήμερα είναι ο ενήλικας των παρατάξεων που υπάρχουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα προσθέτετε συνέχεια πράγματα, θα συζητάμε με τον κόσμο, θα συζητάμε με την κοινωνία, θα συζητάμε με εσάς για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε ακόμα καλύτερα και να το δομήσουμε. Πολύ γρήγορο. Δεν ήθελα να του κουράσω, του λέγαμε. Σε αυτό επάνω θέλω να τοποθετηθώ λίγο για την ασφάλεια, λίγο που είπαμε. Μισό λεπτάκι. Το σλόγγαν για τον προεκλογικό μας αγώνα σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές βρίσκεται στην οθόνη. Αλλάζουμε επίπεδο, μαζί σου γίνεται. Ελεύθερα να δεχθούμε ερωτήσεις, λοιπόν. Άμα θέλετε, ξεκινήστε. Ναι. Όσο αφορά τους δρόμους. Από την κεντρική πλατεία μέχρι επάνω, την παλιά πόλη. Προχτές μπροστά στα μάτια μου είχε ένα τροχαίο. Μπροστά στο επιμελητήριο. Καταρχήν δεν είχα μαθητήρι, τώρα μπαίνει και το αέριο μέσα. Τα πόδια για το αέριο, ας σου πω κάτι. Σήμερα έχει ένα πλεονέκτημα η πόλη. Επί εποχής Μιχαήλ Στυλιανίδη, ο Δήμος αποφάσισε και δημοκράτησε μία μελέτη. Τι ήταν αυτή, η κεντριακή μελέτη. Τι προέβλεπε αυτή, πράγματα συγκεκριμένα μέσα στην πρώτη πενταετία και κάποια άλλα στη δεύτερη πενταετία. Τι είχε μέσα σε αυτή τη μελέτη? Που μέχρι τώρα γκρινιάζαμε όλοι, γίνεται το τάδε έργο, έγινε η κεντρική πλατεία χωρίς κυκλοφοριακή μελέτη και πιτσαμό δημιούργησε άλλα ζητήματα. Τι κυκλοφορική μελέτη προέβλεπε ποδηλατοδρόμους? Τι ποδηλατοδρόμους που ακούστηκε από κάποιον προηγουμένου? Περισσότερους. Είδαν οι άνθρωποι, οι μελετητές, ότι υπήρχαν αποσπασματικά κομμάτια από ποδηλατοδρόμων μέσα στην πόλη σε κάποια έργα τα οποία έγιναν. Πάτε ένα κομμάτι εκεί στη διασταύρωση Θελοτίου, Μοντότη και Σάρδεων, να το πω. Πάτε στη Σάρδεων μέσα αποσπασματικά, στο μισό του δρόμου. Πάτε ένα κομμάτι που έγινε κάτω στην καινούργια διάλυση της Πανεπιστημίου. Πάτε ένα κομμάτι το οποίο έγινε απέναντι από το γήπεδο του ΑΟΚΣ που λέμε. Και αυτά λοιπόν τι θα πέσει με αλεξίπτωτο ο ποδηλάτης και θα πάει 50 μέτρα εδώ, κοντά στο ποδηλατοδρόμο? Ότι πρέπει να συνδεθούν όλοι αυτοί, να γίνει ένας ποδηλατόδρομος, να περνάει από τη μια πλευρά στην άλλη. Ένα είναι αυτό. Τι άλλο έλεγε η κυκλοφοριακή μελέτη? Κυκλικούς πόγκους όπου είναι εφικτό. Μελετήθηκε, μπήκαν αποτυπώθηκαν πού θα γίνουν οι κυκλικοί κόδοι. Γιατί δεν έγινε?